Οφείλω να ομολογήσω ότι προκαλεί δέος η επίσκεψη στην Αγία Σοφιά. Η περιοχή αυτή είναι μια αστυνομευόμενη περιοχή, γιατί είναι σουλάτσο τουριστών. Είναι πέρασμα τουριστών, είναι αυτή η πλατεία που βλέπετε. Μια πλατεία που εκτείνεται από το δρόμο, την κεντρική λεωφόρο, μέχρι μέχρι την εκκλησία της Αγίας Σοφιάς, με το μπλε τζαμί στη μέση κλπ. Είναι λοιπόν μια περιοχή τεράστια, πολύ μεγάλη έκταση. Εκεί υπάρχουν οι αγύρτες, διάφοροι μικρέμποροι, μικροπολιτές και διάφοροι άλλοι περιφερόμενοι φτωχοδιάβολοι του τουρκικού κράτους, οι οποίοι για να σου λουστράρουν τα παπούτσια μπορεί να σου πάρουν και 15 και 20 ευρώ. Έτσι, μιλάμε για πλήρη ασυντοσία. Και μιλάμε ότι εκεί παρελάβει και κάνει σουλάτσο ο κάθε πικραμένος. Η υπόθεση λοιπόν της Κωνσταντινούπολης δεν είναι αυτή που δείχνει. Είναι μια περίεργη ιστορία που έχει ξεκάθαρα πρακτόρικες προεκτάσεις. Πάμε να ακούσουμε τον πρώτο μας φίλο. Καλησπέρα. Κύριε Στέφανε, εσείς? Ναι. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν εκπέμπεται στο διαδίκτυο. Πότε βγήκατε τώρα? Στον αέρα είμαστε. Ναι, δεν μπορούμε να το πιάσουμε γι' αυτό. Από Κέρκυρα σας παίρνω. Γιατί δεν μπορείτε να το πιάσετε, αγαπητέ κύριε? Δεν μπορώ να το πιάσω, γι' αυτό πιάνω τηλέφωνο. Πώς δεν μπορείτε να το πιάσετε, γιατί ο κόσμος δεν το πιάνει? Βγήκατε τώρα πρόσφατα, πριν 5 λεπτά δηλαδή? Βγήκαμε πριν από 3-4 λεπτά, ναι. Α, γι' αυτό, γι' αυτό. Θα ήθελα να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα. Πώς είναι το όνομά σας? Γιώργος. Ναι, Γιώργο. Να δώσω συγχαρητήρια στην εκπομπή σας. Είστε η μοναδική οάσης σε όλο αυτό το σκηνικό που παίζετε στη χώρα μας. Και θα ήθελα να σας συγχαρώ μεν και να σας προτρέψω να συνεχίσετε με αυτή τη ζέση και με την ίδια έτσι δυναμική. Καλό βράδυ και εύχομαι στην πατρίδα καλή δευτεριά. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Λέγαμε λοιπόν ότι αυτή η ιστορία δεν είναι απλή. Δεν μπορεί να στοχοποιείς, και ξέρω πολύ καλά, το συζητάω το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει από το πρωί κινήσει το ενδιαφέρον όλων των αναγνωστών του μακελιό.gr και της εφημερίδας μας, αλλά και μεγάλου κομματιού, μεγάλου μέρους κοινής γνώμης. Είναι μια εμψυχρό μαζική δολοφονία. Στοχοποιείται ένα γκρουπ τουριστών, Γερμανών. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Γερμανοί έχουν συναλλακτικές σχέσεις και πολύ καλές σχέσεις με τους Τούρκους. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί Τούρκοι εργάτες εργάζονται στην Γερμανία, στις φάμπρικες και στα εργοστάσια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η κυρία Μέρκελ με τον κύριο Ερντογάν έχουν άλλου είδους και άλλου επίπεδου σχέσεις. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό τον καιρό είναι σε ιδιαίτερη όξυνση οι σχέσεις της Ρωσίας με την Τουρκία. Κάποιος λοιπόν που ξέρει καλά το παιχνίδι των μυστικών υπηρεσιών θα μπορούσε να υποθέσει ότι ακόμα και ο Πούτιν θα μπορούσε να έχει βάλει το χέρι του για να παρακολουθούμε αυτά τα πλάνα που παρακολουθούμε τώρα. Παίζεται λοιπόν ένα βρώμικο παιχνίδι. Και εμέσως πιθανόν να στοχοποιείται και η Ρωσία. Καλησπέρα. Γεια σου κύριε Στεφάνε, τι κάνετε? Καλά. Ποιος είναι? Είμαι ο Δημήτρης από τη Λάμια. Γεια σας κύριε Δημήτρη. Τι κάνετε, πώς πάτε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Εδώ είδε σε επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη. Το είδα. Να ρωτήσω κάτι, Στέφανε. Μόνο τουρίστες χτυπήσανε. Ναι. Αυτό συζητάμε. Ότι στοχοποιήθηκε ένα συγκεκριμένο γκρουπ Γερμανών τουριστών. Γερμανών. Γιατί και εγώ κάποτε και εγώ παλιά στην Κωνσταντινούπολη. Και ξέρω πώς είναι η πόλη Φιλεφρούρου. Μάλιστα και εγώ παλιά είχα πάει. Πριν από 10 χρόνια είχα πάει.
Εντάξει, εγώ πήγα, το, εγώ πήγα το Μάρτιο του 2011. Ναι, πολύ περίεργη ιστορία. Και ναι, η περιοχή ήταν πολύ αστυνομευόμενη εκεί πέρα. Ναι, γιατί εκεί είναι θέλονται τουριστική. Αφού ξέρω περισσότεροι Τούρκοι. Αφού περισσότεροι Τούρκοι είναι όλοι άστα, να μην πω. Γεφταριό. Ναι, υπάρχει, υπάρχει μία ιστορία την οποία τη συζητάμε το μεσημέρι και τη λέμε και τη γράφουμε από το μεσημέρι, ότι το γεγονός μπορεί να στήθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες του παρακράτους, του Ερντογάν, για να βρει ένα πάτημα, διότι το πρώτο που είπε ο λύκος εκεί του μουσουλμανισμού ήταν, είναι, η πρώτη ανακοίνωση που έκανε ήταν ότι ο πολτοποιημένος πια τρομοκράτης, τρομοκράτης, παρακρατικός, ο οποίος ζώστηκε τα κριτικά και σκότωσε τον κόσμο, μας είπε ο Ερντογάν σε ανακοίνωση που έκανε, στην πρώτη ανακοίνωση, ότι ήταν Σύριος, Σύριος. Να, και καλά. Στοχοποιήθηκε δηλαδή κατευθείαν η Συρία. Και από το μεσημέρι συζητάμε ότι ήταν ένας τρόπος, γιατί ο Ερντογάν δεν το έχει τίποτα να στείλει οποιονδήποτε να φορέσει εκρηκτικά και να τα τεινάξει όλα στον αέρα, όπως έγινε στον Τιγιάρμπα κλπ. Είναι μια αφορμή για να επικαλεστεί ότι από τη Συρία εισέρχονται στο τουρκικό κράτος τρομοκράτες, σκορπούν τον δρόμο και τον θάνατο και άρα θα μπω μέσα. Με αποτέλεσμα κάποιοι στρατηγικοί σύμβουλοι αυτές τις ώρες να έχουν πυκνώσει τις φήμες και τα σενάρια για μια πια απευθεία σύγκρουση Ρωσίας-Τουρκίας με αίμα, πυρηνικά και βαλιστικούς πυράβλους. Πάμε δηλαδή για μια καταμέτωπον αντιπαράθεση Ρωσίας-Τουρκίας με γερμανικό δάκτυλο και πιθανόν και με αμερικανική βοήθεια. Εδώ έτσι πως βλέπω πάμε για πόλεμο οι Ρώσοι. Θα εισβάλλουν οι Ρώσοι στην Τουρκία έτσι πως πάνε, όχι? Ναι, λένε αυτό, ότι πολλοί στρατηγικοί αναλυτές λένε αυτές τις ώρες, έχουν φουντώσει τα σενάρια, δεν ξέρω γιατί. Ίσως περιμένουν κάτι, ίσως υποψιάζονται κάτι, ότι πώς θα μπορούσε η Τουρκία να αντιμετωπίσει τους Τούρκους σε περίπτωση πολέμου. Εγώ που το βλέπω, ότι είμαι έτοιμος για πόλεμο, έτσι πως πάνε η Τουρκία, αφού η Τουρκία είναι ένα μπάχαλο κράτος, είναι σκέτο. Έτσι πως πάει. Καταλάβετε, κύριε Χίο. Αν ξεκινήσει δηλαδή ένας ρωσοτουρκικός πόλεμος σε τέτοιο επίπεδο, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα μιλήσουν μόνο τα κουμπούρια και τα μαχαίρια και τα πεζοναύτες και τα αυτόματα και αυτό. Θα έχουμε μια αντιπαράθεση σφοδρότατη. Πολλοί επικαλούνται χρήση πυρηνικών κεφαλών, πυράβλων με πυρηνικές κεφαλές, και άλλοι βεβαίως επικαλούνται κάτι χειρότερο, βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίες στην πόρτα τη δικιά μας, στη γειτονιά τη δικιά μας, αντιλαμβάνεσαι τι μπορεί να γίνει, να έχουμε μια σφοδρότατη πυρηνική χρήση πυρηνικών όπλων, με αποτέλεσμα, καταλαβαίνεις, τι επίπτωση θα έχει αυτή, θα έχει αυτό για τον, και για τον ελληνικό πληθυσμό, έτσι. Τι να πεις, άστα να πάνε. Να δεις, εδώ οι γέροι πανηγύριζαν για τον Κυριάκου, είδα εκεί, χάος. Ναι, ο κόσμος καίγεται, ο κόσμος καίγεται και έπεσε η γραμμή του φίλου μας, ο κόσμος καίγεται και το εδίο χτενίζεται. Τώρα δεν ξέρω ποια εδία χτενίζονται βεβαίως μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα, όπως έξε, προσέξτε τώρα, γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν μιλάμε για Νέα Δημοκρατία, τώρα μιλάμε για Νέα Δημοκρατία. Και επειδή μιλάτε για Νέα Δημοκρατία, εγώ προσωπικώς, που δεν έχω καμιά εμπάθεια για τον Κούλι, για τον Κούλαρο της δεξιάς. Τώρα Κούλαρος είναι, Πούλαρος είναι, θα δείξει. Επιφυλάσσω κάποιες δυσάρεστες εκπλήξεις στον κύριο Μητσοτάκη. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Συμπαθής μου φαίνεται. Επειδή όμως μιλάει για Νέα Δημοκρατία και επειδή το παιχνίδι είναι καθαρά στημένη ιστορία,
Ο Μητσοτάκης ήρθε στα πολιτικά πράγματα από το πουθενά, υποσκέλισε όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους με μεγάλη ευκολία και προβάλλεται το σενάριο το καλοκαίρι να έχουμε ή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Δεν μιλάμε για, μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑ Νέα Νέα Δημοκρατία. Κεντροδεξιά ακούω και το μυαλό μου πάει σε άλλα πράγματα, δηλαδή βλέπω η Νέα Νέα Δημοκρατία να συμπεριλάβει μέσα στελέχη από το ποτάμι του κυρίου Θεοδωράκη το οποίο διαλύεται, να συμπεριλάβει στελέχη από το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη, τύφλα τους, τύφλα στα μούτρα τους, που είναι Δημοκρατική Παράταξη αυτή, ούτως ώστε αποστάτες και λοιπά, είναι γνωστή μητσοτάκηδες αποστασίες, και να δημιουργηθεί έτσι ένα κέντρο, ένας κεντροδεξιός, σιγά μην είναι κεντροδεξιός φορέας αυτός, ένας ημιτασιόν, γιαλατζή, νεοφιλελεύθερος, σκληρός νεοφιλελεύθερος φορέας, το περιλαμβάνει τους μητσοτάκηδες, στελέχη από το ποτάμι, τους γερμανοτσολιάδες, πιθανόν να δούμε και το Λεβέντι εκεί πέρα, και μαζί με κάποιους από το ΠΑΣΟΚ να φτιάξουν εκεί ένα ωραίο σε αμερικάνικα πρότυπα δημοκρατικό κόμμα, το οποίο να διεκδικήσει την εξουσία και, και βεβαίως είναι απόλυτα σίγουρο ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση της πολιτικής παρακμής θα οδηγηθούμε στον δεύτερο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Οι Γερμανοί το έχουν φτιάξει πολύ καλά το παραμύθι. Η Vodafone η εταιρεία δεν επελέγει τυχεία για να κάνει τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ξεκάθαρα, είναι πασφανή αυτά τα πράγματα. Ετοίμαζαν από καιρό το διάδοχο το γερμανικό και το ευρωπαϊκό μυστικό συμβούλιο των τραπεζών και το όνομα αυτού ήταν Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι ο πιο πρόθυμος, είναι ο πιο εύκαμπτος και βεβαίως είναι και το κατάλληλο πρόσωπο. Ο κατάλληλος δολοφόνος στην κατάλληλη θέση. Ο Μητσοτάκης είναι ένα είδος Παπαδήμου. Ή, για να το πω πιο απλά, είναι ένα είδος νεαρού Κώστα Σιμίτη. Δεν νομίζω ότι διαφέρουν πολύ οι απόψεις τους. Δεν θεωρώ το Μητσοτάκη ιδιαίτερα πατριώτη, στο πλαίσιο που εμείς εννοούμε τον πατριωτισμό, και βεβαίως δεν εννοώ και το Μητσοτάκη ότι είναι ιδιαίτερα ευφυής ως πολιτικός. Απλώς έχει αμέριστη στήριξη από τον ξένο παράγοντα και οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί βεβαίως ετοιμάζουν την δεύτερη εύκολη λύση μετά το καμένο χαρτί του Τσίπρα. Ο Τσίπρας θα καεί και θα καεί από όλα τα μέτρα τα οποία έρχονται, όπως είναι ασφαλιστικό κλπ. Και νομίζω θα δημιουργηθεί μια, και θα το δείτε αυτό, μια νέα νέα δημοκρατία, η οποία όμως δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του παρελθόντος. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει ως συνεργάτες του διάφορα ονόματα ακούγονται. Πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλον. Και βεβαίως ετοιμάζεται για να γίνει Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Δεν ξέρω αν ικανοποιεί αυτό τις πατριωτικές σας θέσεις, αλλά εμένα νομίζω ότι είναι δυστύχημα να κυβερνήσει τη χώρα πάλι ένας Μητσοτάκης. Για να πάει τη χώρα πού? Να οδηγήσει την Ελλάδα πού? Σε ένα τέταρτο μνημόνιο? Σε έναν απεγκλωβισμό από τα οικονομικά μέτρα τα οποία είναι στο κεφάλι του Έλληνα? Δύσκολο. Μητσοτάκης θα πει ναι σε όλα. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι